Τμήμα από το χέρι της έχασε μια νεαρή κοπέλα μετά από φρικτό ατύχημα που είχε στο κρεοπωλείο που εργαζόταν στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Έχει χάσει το χέρι της. Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει από κάτι. Είναι καλά η κοπέλα, αλλά έχει χάσει το χέρι από τον καρπό και κάτι. Είναι ένα περιστατικό πολύ θλιβερό που μας έχει συγκλονίσει όλους. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το χέρι της νεαρής πιάστηκε στη μηχανή του κιμά. Περισσότερα κρεοπωλεία έχουν τις καινούργιες μηχανές, οι μηχανές ψυχόμενες που υπάρχουν πλέον στα κρεοπωλεία, είναι ασφαλείας. Και γενικώς όλα τα κρεοπωλεία πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που είναι προδιαγραμμένες. Η 22χρονη κοπέλα αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, όπου και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο. Ήρθε στην εφημερία της 25 του μηνός με τραυματικό ακροτηριασμό. Δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να σωθεί το χέρι της κοπέλας και οι γιατροί προχώρησαν σε ακροτηριασμό από τον καρπό. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 3 περιστατικά τον τελευταίο χρόνο. Ίσως δεν είναι σωστή και η εξειδίκευση του προσωπικού. Βέβαια και οι κανόνες ασφαλείας, αλλά και η εξειδίκευση του προσωπικού ως προς τη διαχείριση της μηχανής. Από εδώ και κάτω αποκατάσταση στο κορίτσι. Θα πάρει τώρα, εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Είναι ένα δεύτερο στάδιο εκτόπισης, το οποίο θα πρέπει να χρειαστεί να μπει ένα τεχνητό μέλος. Τώρα θα δούμε αυτό πώς θα γίνει, τι τεχνητά μέλη διατίθενται, όλα αυτά, πώς. Είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Είναι σε ένα δεύτερο χρόνο, το οποίο δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει, φαντάζομαι, αρκετά πιο αργά.